πρώτη νίκη είναι ζητούμενο για κάθε ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία και οποιοδήποτε άθλημα. Ο αντίπαλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Μίλωνα, μια ομάδα με υψηλό μπάτζετ και στόχο ακόμα και την άνοδο. Ωστόσο, η αναγέννηση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε σε όλα τα δεκάλεπτα πως αυτή ήταν αυτή τη φορά το αφεντικό του αγώνα. Στο τέλος υπήρξε άγχος και στρες, αλλά το ροζ φύλλο δεν χάθηκε για τους γηπεδούχους που σίγουρα μπορούν να βλέπουν με άλλο μάτι πλέον τη συνέχεια και να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Εντάξει, όταν παίζεις με μια ομάδα με τέτοιο όνομα, με τέτοιους παίχτες, σίγουρα δεν πρέπει να είσαι ούτε λεπτό εφησυχασμένος. Γιατί όπως είδαμε, το παιχνίδι μπορεί κάλλιστα να είχε γυρίσει υπέρ της ομάδας του Μίλωνα και πραγματικά τώρα να μιλούσαμε διαφορετικά. Να δώσω χαρακτήρα και στον coach προσωπικά και στην ομάδα του Μίλωνα, νομίζω είναι άψογη, κύριε. Πραγματικά θέλω να τονίσω ότι θεωρώ ότι είναι μέχρι στιγμής, πραγματικά το λέω, η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ομάδας μας. Τιμή μου καταρχάς που ο coach, ο Μίρον και η διοίκηση με διαλέξαν να ανέβω, να πάω να κάνω το step up, να παίξω σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Ο στόχος μου αυτός ήταν εξ αρχής, δούλευα κάθε μέρα, το κεφάλι χαμηλά. Ξαναλέω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμής στην πορεία που έχουμε από την προετοιμασία και τα δύο πρώτα παιχνίδια. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή, σας λέω, ξαναλέω, είναι η μεγαλύτερη νίκη του συλλόγου. Για μένα θεωρητικά, για μένα πραγματικά, το λέω ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη του συλλόγου όταν παίζει με ένα όνομα σαν το Μίλωνα.